και στον Γιώργο Κυρίτση, δημοσιογράφο μεταξύ άλλων της Αυγής, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας για λίγα λεπτά. Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι πολυφωνίες, οι υπηρώτικες, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες είναι σωστές και αρμονικές, και είναι και οι πολυφωνίες που έχετε εσείς εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σε πήρα για να μου τα πεις. Ναι. Γι' αυτό σε πήρα. Δηλαδή, εγώ μία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Και τι θες να κάνουμε? Δεν θες να κάνουμε αυτό που κάνουμε, δεν θες να κάνουμε αυτό που δεν κάνουμε. Τι θες να κάνουμε? Κοίτα, πρώτα απ' όλα είναι δικιά σας δουλειά να το κάνετε. Εμείς αυτή τη στιγμή, μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε στην κυβέρνηση, είμαστε αντιπολίτευση και κοιτάζουμε να προετοιμάσουμε την επόμενη θητεία μας. Αυτή είναι μία εύκολη απάντηση. Μία δεύτερη απάντηση είναι να σου πω ένα πρόχειρο. Για πες. Έχει μεθαύριο 20 του μήνα, έχει σύνοδο κορυφής. Mm-hmm. Έχει. Θα πάει ο Μητσοτάκης, θα πάει. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να πάει εκεί, βάζοντας το προσφυγικό, κοπανώντας το χέρι στο τραπέζι, όσο mm-hmm. μπορείς να κοπανείς το χέρι στο τραπέζι σε τέτοιου είδους μαζέματα, και να προσπαθήσει να πάρει μια προωθητική απόφαση για τα ελληνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Να σου πω ένα παράδειγμα τώρα, πολύ πρόχειρο, και δεν είναι δικιά μας δουλειά, τώρα είναι δικιά σας δουλειά, παιδιά, να το κάνετε. Αυτό εμείς, όσο καιρό χειριζόμασταν το προσφυγικό, το πράγμα έρεε. Μόλις αναλάβατε εσείς, το πράγμα φούκωσε, δημιουργήσατε προβλήματα με την ενδοχώρα, σας βρίζουν, με τα νησιά σας βρίζουν, από το εξωτερικό σας. Μήπως έρεε επειδή δεν υπογράφατε τον EastMed, δεν υπογράφατε την MDCA, κάνατε έτσι κινήσεις οι οποίες ορισμένες φορές διευκόλυναν και την πλευρά του Ερντογάν απέναντι τόσο σε επίπεδο ματέωσης ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων, όσο και σε μια νοθρότητα απέναντι στις διεκδικήσεις, προσκλήσεις στη Θράκη. Εμείς το φτιάξαμε τον. Δηλαδή, γιατί ξαφνικά άρχισε ο Ερντογάν να γκαζώνει το Μητσοτάκη? Τι του έκανε ή τι δεν του έκανε που του έκανε ο Τσίπρας? Αυτά τα ξέρουν ο Ερντογάν. Μα συγχωρείς, εσύ ήσουν πριν. Τι του έκανε ο Τσίπρας που δεν του έκανε ο Μητσοτάκης και τα πήρε στο κρανίο ο Ερντογάν? Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο έκανε ο Τσίπρας ήταν καλύτερη εσωτερική διαχείριση προσφυγικού πρώτων, και δεύτερον. Με ανησυχεί όταν Έλληνας πρωθυπουργός κάνει πράγματα που. Καλύτερο σύστημα συμμαχιών με την Ευρώπη. Τα εκτιμά ο Τούρκος Πρόεδρος. Υπήρχε και μια δυνατότητα πίεσης. Είτε πίεσης με τα οικονομικά μεγέθη, διότι η Τουρκία χρηματοδοτείται και το προσφυγικό, είτε πίεση με το ένα, είτε πίεση με το άλλο. Ναι. Να τους φέρουμε όλους στην ενδοχώρα να έρθουν κι άλλοι. Να κρατήσουμε την διαδικασία ασύλου που μας δώσατε, που ουσιαστικά θες 9 χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με όλες τις προσφυγές και τις ενστάσεις για να αποφασίσεις αν κάποιος παίρνει άσυλο ή όχι. Δεν ξέρω περίπτωση 9 ετών. Το ζήτημα με τη διαδικασία του ασύλου έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι το νομικό. Στο νομικό πρέπει να τηρείται με απόλυτη ευλάβεια. Πρώτον, γιατί είναι θέμα ζωής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Δεύτερον, διότι υπάρχει η διεθνής νομιμότητα που αν δεν την τηρήσεις θα το βρεις μπροστά σου κτλ. Το τρίτο, το οποίο mm-hmm. πρέπει να πιέσετε όπως πιέζαμε κι εμείς, με ένα σχετικό αποτέλεσμα, δεν περιμένω να κάνετε θαύματα, είναι η ενίσχυση της διαδικασίας ασύλου. Διάβαζα περίπτωση ανθρώπου ο οποίος κρίθηκε μη συνεργάσιμος, άρα mm-hmm. είναι προς απέλαση, επειδή δεν κατόρθωσε στην συνέντευξη του ασύλου να βρεθεί ένας άνθρωπος με τον οποίο να μπορεί να. Έλα, μιλούσε την πιο σπάνια γλώσσα στον πλανήτη και είναι η μόνη γλώσσα για την οποία δεν είχαμε έναν μεταφραστή. Έλα, υπερβολές είναι αυτά. Για πολλές γλώσσες δεν έχουμε μεταφραστές, διερμηνείς, οι οποίοι να είναι πιστοποιημένοι κιόλας. Γιατί είναι μια. Φαντάσου τώρα εσύ να περνά σε μια χώρα τη οποία δεν γνωρίζει τη γλώσσα, διαδικασία ασύλου. Άρα πρέπει να είναι σωστή και πιστοποιημένη. Εσείς τις δομές τι θέλετε ανοιχτές? Θέλετε να μην υπάρχουν καθόλου δομές? Θέλετε να τους βάζουμε απλά στα καράβια και να τους φέρνουμε στην Ομόνοια? Τι θέλετε? Αυτό θέλω να μου πεις. Εμείς ακολουθήσαμε μια πολιτική την οποία την ξέρεις και η οποία αποδείχθηκε τουλάχιστον πιο επιτυχημένη από τη δική σας πολιτική. Ναι, όταν έρχονται 10 τη μέρα αποδεικνύεται διαχειρίσιμη. Όταν έρχονται 100 τη μέρα όμως. Έρχονταν 5.000 την ημέρα όταν αναλάβαμε να στήσουμε όλη αυτή την ιστορία. Και ήταν ανοιχτά τα σύνορα και φεύγαν για Ευρώπες. Ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Δεν μας είχε κάνει με έναν ιταμό και απαράδεκτο τρόπο η Ευρώπη μία αποθήκη ψυχών. Όπως μας έχει κάνει τώρα.
θέλω να σου πω ότι ήταν στο Φεβρουάριο του 15. Ναι. Όχι, του. Πας 16. Okay. Του 16. Ναι. Οι χώρες του Βίζεγκρατ, όλες χώρες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ναι, κλείσανε τα σύνορα και εκλόβησαν. Και εκεί άρχισαν να πέφτουν οι ροές. Και εκεί άρχισαν να πέφτουν οι ροές. Από το 16 περίπου μέχρι το καλοκαίρι του 19. Το 15 όμως, που έρχονταν τα νούμερα στα οποία αναφέρθηκες πριν, τα σύνορα επάνω ήταν ανοιχτά. Όχι μόνο τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά. Ναι, γιατί αυτό είχε να κάνει δηλαδή, με την πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι τότε το θέμα μας ήταν οι ειδωμένοι, δεν ήταν η Μόρια. Θέλω να σου θυμίσω ότι την εποχή που εσείς λέγατε ότι φταίει Χριστοδουλοπούλου ήταν την ίδια ακριβώς εποχή που στη Γερμανία, όταν πήγαιναν πρόσφυγες, θυμάμαι στο Μόναχο, είχε γίνει και μια τελετή υποδοχής στο σταθμό. Άρα ήταν και το γενικό κλίμα τελείως διαφορετικό. Αλλά τι να κάνουμε, είσαστε κυβέρνηση τώρα. Δεν γίνεται να ρωτάτε εμάς να κάνετε. Μάλλον ρωτήστε εμάς. Και καλώς έκανε ο Μηταράκης που κάνει και αυτή τη σκέψη που είχε μαζέψει και τον Μπουζάλα και τον Βίτσα. Εγώ θέλω να συνομιλούμε ούτως ώστε να καθίσταται και. Αλλά δεν γίνεται. Τελείως ξεκάθαρη η διαφορά στην προσέγγιση μας. Είναι ένας. Εγώ χαίρομαι να μιλάμε σε αυτή τη φάση. Να φαίνεται η διαφορά στην προσέγγιση. Εμείς δεν τους θέλουμε, εσείς τους θέλετε. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Ούτε εμείς θέλουμε να μείνουν εδώ. Δεν θέλουμε καν να έρχονται. Δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Ούτε θέλουν να φεύγουν από τις χώρες. Με την καλύτερη φύλαξη των συνόρων έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένσταση στην καλύτερη φύλαξη να μην βάλω τον υδάτινο φράχτη, διότι μπορεί να πάει ο άλλος να πέσει με τη βάρκα πάνω και να γίνει ατύχημα. Βέβαια, δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα η φύλαξη των συνόρων. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά και δεν θέλει να χαλάσει το κάρμα της. Το ένα είναι ότι είμαστε μια χώρα ναυτική, άρα στην Ελλάδα δεν αφήνουμε ανθρώπους να πηγούν στη θάλασσα. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε μια χώρα προσφυγική και μεταναστευτική. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πράγματα τα οποία έρχονται σε τόσο κατάφορη. Δεν έχει σχέση ο Μικρασιάτης πρόσφυγας. Και με την ψυχή του ελληνικού λαού. Με τον Μπαγκλαντέσιο. Δεν έχει καμία σχέση. Χθες πήγανε. Μάλλον χθες έβγαλαν συνάδελφοι στην Κύπρο την είδηση. Μπούκαρε μέσα ο μουσουλμάνος στην αίθουσα του Τοκετού και τα έκανε γης μαδιά επειδή δεν ήθελε άνδρες γιατρούς να ξεγινάνε τη γυναίκα τους. Δεν μπορείς να τους αφομοιώσεις αυτούς. Επειδή λες για Κύπρο, δεν είναι σωστό να κάνεις τέτοιες γενικεύσεις, διότι εμείς ως Έλληνες δεν θα θέλαμε να κάνουμε γενικεύση όταν βρήκαν τον μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Φρουράς που ήταν Δράκος. Και στραγγάλιζε και σκότωνε. Πού κολλάει. Γυναίκες και παιδάκια δεν θέλουμε να κάνουμε. Μα πού κολλάει. Γενίκευση, άρα μην κάνεις και εσύ τέτοιες γενίκευσεις. Μα δεν κάνω γενίκευση. Έγινε στην Κύπρο, θα μπορούσε να έχει γίνει στη Ρόδο. Τι πράγμα δεν σε άκουσα. Λέω, έγινε στην Κύπρο, θα μπορούσε να έχει γίνει στη Ρόδο. Εν πάση περιπτώσει. Ή θα μπορούσε να έχει γίνει. Επειδή ξέρω ότι έχει μια πάρα πολύ σημαντική υποχρέωση. Και να μην θέλει, ας πούμε, να. Οι μάρτυρες του Ιεχοβά είναι μέρος της πολιτισμικής μας. Άρα μην το βάζουμε αυτό τον τρόπο. Υπάρξει συνολικά. Υπάρχουν και αυτοί. Και στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι. Πάντα υπήρχαν. Η θρησκεία τους σου λέει, δεν, να μην πας στο νοσοκομείο. Μπορούμε από αυτό να βγάλουμε συμπέρασμα. Δεν είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι συμπατριώτες μας, οι πολίτες μας. Ξέρω ότι έχεις μια πάρα πολύ σημαντική υποχρέωση, την οποία δεν πρόκειται να πω στο ραδιόφωνο. Okay. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ. Και θέλω να τα λέμε που και που. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το να ακούγεται και ο εντελώς αντίθετος λόγος με αυτόν τον οποίο εκφράζει μια εκπομπή. Να μιλάμε, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Άγια. Καλημέρα. Φιλιά πολλά. Γεια.